Σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί οι τυροκόμοι της Κρήτης βλέποντας τα προϊόντα τους να μένουν στα ράφια και την ίδια ώρα να μην βρίσκονται ούτε στους μπουφέδες των κρητικών ξενοδοχείων. Είναι λοιπόν σημαντικό τα ξενοδοχεία να καταλάβουν ότι χρησιμοποιώντας κρητική διατροφή τα κρητικά προϊόντα που έχουν μια μεγάλη και πλούσια διατροφική αξία, χρησιμοποιώντας τα αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Και μην ξεχνάμε ότι έχει ανεβεί το κόστος του προσωπικού, της ενέργειας, το κόστος του φαγητού, ποτού. Οπότε είναι ένα δύσκολο πράγμα και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να βρούμε λύση, έτσι ώστε να βάλουμε το κρητικό τυρί, το κρητικό γάλα στα ξενοδοχεία μας. Ξέρετε ότι κάναμε τρομακτικές εξαγωγές σε αρνιά, η Κρήτη, στην υπόλοιπη Ευρώπη τις γιορτές του Πάσχα. Αυτό θα το διαλύσουμε? Αυτό δεν το χρειαζόμαστε για να δώσουμε ταυτότητα στον τόπο μας? Καθώς βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής σεζόν και σύμφωνα με τους ξενοδόχους, το κόστος των κρητικών προϊόντων είναι πολύ υψηλότερο από τα αντίστοιχα του εξωτερικού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην κινείται η αγορά και το επάγγελμα του τυροκόμου να περνάει μια πραγματικά βαθιά κρίση. Παράλληλα, οι ξενοδόχοι δηλώνουν πρόθυμοι να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση έτσι ώστε να μπορέσουν να εντάξουν τα κρητικά τυροκομικά στο μενού τους. Κάθε χρόνο τα επιμελητήρια της Κρήτης διοργανώνουν μια συνάντηση μεταξύ των παραγωγών και εκεί θα πρέπει από τότε να γίνονται αυτές οι συζητήσεις και όχι την τελευταία στιγμή μεσούς της σεζόν. Παρ' όλα αυτά, επειδή καταλαβαίνουμε το πρόβλημα, θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Εμείς ζητάμε να έχουμε βιωσιμότητα, ύστερα ζητάμε και να βγουν και τιμές με βάση τα κοστολόγια, να δούμε τα κοστολόγια. Να δούμε που, αν υπάρχει περιβολή και πού υπάρχει. Και με τι υπερκέρδη πουλάνε οι αλυσίδες στα τυροκομικά προϊόντα. Διότι πράγματι τα προϊόντα στον καταναλωτή φτάνουν πολύ ακριβά και ο καταναλωτής δεν έχει δυνατότητα πλέον να τα αγοράζει με τα οικονομικά δεδομένα που έχει αυτός. Με τις μισθούς που παίρνουν. Από την άλλη πλευρά, οι τυροκόμοι εμφανώς ανήσυχοι δηλώνουν ότι το προϊόν από τα χέρια τους φεύγει σε προσιτές τιμές, υποστηρίζοντας ότι τα καταστήματα πώλησης ενδεχομένως αυξάνουν πολύ τις τιμές και ο καταναλωτής δεν μπορεί να τα αγοράσει. Στόχος είναι ο τουρισμός που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας να γίνει ο διάβλος επικοινωνίας της παραγωγής των τυροκόμων με τους τουρίστες, διαδίδοντας τα ντόπια προϊόντα. Το θέμα απασχόλησε ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι, τυροκόμοι και ξενοδόχοι. Εμείς εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι, στο ότι εμείς πρέπει να προωθήσουμε την κουλτούρα, τον πολιτισμό και την γαστρονομία μας μέσω της πρωτογενούς παραγωγής, έτσι ώστε να ωφεληθούμε, ο τουρισμός θα ωφεληθεί με το να έρχεται ο επισκέπτης επαναλαμβανόμενα για να ξαναδοκιμάσει και να γευτεί τις τοπικές γεύσεις. Δηλαδή αυτό είναι ένα απαραίτητο συστατικό για να πιστεύουμε, για να υπάρχει τουρισμός και για τα επόμενα 30-40 χρόνια χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Ξέρουμε ότι η επιβίωση για τον αγροτοκτηνοτρόφο έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, η εκτείναξη οι ζωοτροφές στα ύψη. Ήδη είδαμε τις τελευταίες μέρες μία εκτείναξη στο σκέτο καλαμπόκι πάλι να ανεβαίνει η τιμή. Βλέπουμε τα τριφύλια να μην μειώνονται. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κάθε κτηνοτρόφος δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να παράγει.